Πάμε στη Μαρία που είναι σε ένα σχολείο και αρχίζει σιγά σιγά η διαδικασία να μπαίνουν οι μαθητές, να κάνουν θερμομέτρες. Είμαστε στη Γλυφάδα. Καλή σου μέρα, Μαρία μου. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας. Ας πάμε λοιπόν να κάνουμε το πρώτο βήμα και να μπούμε μέσα στο πρώτο γυμνάσιο Λύκειο Γλυφάδας. Πες ότι είσαι μαθήτρια τώρα. Καλημέρα. Πες ότι πας για μάθημα. Λοιπόν, ας πούμε, έχω βάλει και την τσάντα, ας πούμε ότι είμαι μαθήτρια. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Σ' αρέσουν αυτά τις Μαρίες. Για πείτε, 36 και 6. 36 και 6 υγιής, λοιπόν. Περνάμε. Μπράβο, ρε Μαρία, πολύ περνάς. Ωραία. Μαρία, πρέπει πολύ να κρατάς και εσύ ένα λοιπόν θερμόμετρο, να θερμομετρήσεις την κυρία. Ναι, ανάποδα, ναι, ε. Προσέξτε το τώρα. Το αυτό. Κύριε Πορτοσάλτε, δείτε εδώ τώρα τι συμβαίνει μέσα στο σχολείο. Έχει τοποθετηθεί ειδική θερμική κάμερα. Είναι εδώ και ο αντιδήμαρχος, ο κ. Βορκοφίκης. Τον οποίο ακριβώς θα καλημερίσω. Καλημέρα, καλημέρα. Δημάρχε, και θα σταθώ μπροστά στην κάμερα στο Ηλίας Μπασίσογλου να σας δείξει πώς θα θερμομετρηθώ και με αυτόν τον τρόπο. Α, το βλέπετε ήδη από την ωραία. Κάμερα που έχει τοποθετηθεί ακριβώς. Θα δείτε και το σταυρουδάκι πάνω στο πρόσωπό μου, σας το δείχνει τώρα το ο Ηλίας. Γίνεται βλέπουμε θερμομέτρηση και με αυτόν τον τρόπο στους μαθητές, στους καθηγητές, στους εκπαιδευτικούς, σε όλους. Μιλάμε για πολύ προκειμένου οργάνωση να και είμαστε Γλυφάδα, σίγουροι. Λοιπόν, και κοιτάξτε τώρα, θα βρούμε τον πρώτο μαθητή μέσα στην τάξη τώρα. Κιόλας. Θα μπούμε μέσα στην τάξη εδώ, όπου σε μία ώρα από τώρα θα μπουν βραβείο, οι μαθητές για να ξεκινήσει τη βραβείο, ότι είναι συνέπειες και του επιμελούς μαθητού. Είναι ο δήμαρχος, ο κύριος Γιώργος του Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε, καλημέρα. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Μία ώρα από τώρα και από ό,τι βλέπουμε τώρα, αυτές οι συνθήκες εδώ δεν είναι συνηθισμένες για σχολείο, αλλά υπάρχει απόλυτη οργάνωση, κύριε Παπα-Νικολάου. Ξεκινάμε μία νέα περίοδο για τους μαθητές, πρωτόγνωρη για όλους μας. Έχουμε κάνει όλα όσα πρέπει σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΕΟΔΗ και του Υπουργείου Παιδείας. Ευελπιστούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, για να δείξουμε τώρα. Καταρχάς, υπάρχει το αντισηπτικό στην έδρα από ό,τι βλέπουμε. Πες ότι είσαι δασκάλα τώρα, εσύ Μαρία. Για πήγαινε στην έδρα. Τώρα ναι, είσαι δασκάλα. Ωραία, ας πάω στην έδρα. Ας πάω και στην έδρα. Ορίστε, κύριε οικονόμο, πάω και στην έδρα. Λοιπόν, ελάτε, κύριε Δήμαρχε, εδώ κοντά μου. Πες στον Δήμαρχο να κάτσει ως μαθητή στο θρανείο, Μαρία μου. Να κάτσει κάτω ο Δήμαρχος. Κύριε Παπα-Νικολάου, η απόσταση από το ένα θρανείο στο άλλο είναι. Είναι κάτι περισσότερο από 2 μέτρα. Πολύ ωραία. Ένας μαθητής ένα θρανείο. Ακριβώς. Όπως είναι η συγκεκριμένη κατεύθυνση που έχουμε. Άρα 11 μαθητές στο σύνολο, όπως μπορείτε να δείτε. Κοιτάξτε απόσταση εδώ. Θα το δείξουμε από το ένα θρανείο στο άλλο. Τεράστια απόσταση. Νομίζω ότι ζήτημα αντιγραφής δεν υπάρχει πια. Δεν γίνεται. Δεν είναι εφικτό, όπως μπορείτε να δείτε. Βέβαια. Είναι 11 λοιπόν οι μαθητές στο κάθε θρανείο, συγκεκριμένες αποστάσεις και εδώ πρέπει να τηρηθούν πολύ συγκεκριμένοι κανόνες υγιεινής και είναι και αυστηρό το πλαίσιο, κύριε Παπα-Νικολάου, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι, πρέπει και τα παιδιά να προσέχουν. Έχουμε και στην είσοδο μια οδηγία, στην είσοδο της κάθε τάξης μια οδηγία για όλα τα παιδιά, να προσέχουν όταν φτερνίζονται, να προσέχουν πάρα πολύ τους κανόνες υγιεινής. Νομίζω αυτό το διάστημα μάθαμε τα βασικά, πρέπει να συνεχίσουμε να τα εφαρμόζουμε. Αυτό πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά και όλες οι οικογένειες. Αν δουν κάποιον με υψηλή θερμοκρασία, τι γίνεται, τι προβλέπει το πρωτόκολλο? Ρωτάει ο Δημήτρης τώρα, στην περίπτωση που κάποιος θερμομετρηθεί και έχει για παράδειγμα 37, στην περίπτωση αυτή τι γίνεται? Μία σύσταση στους γονείς και στην οικογένεια και μια ενημέρωση στο διευθυντή του σχολείου. Μπαίνει στην τάξη το παιδί? Καταρχάς ναι. Καταρχάς, αν είναι 37, ναι, αν είναι πολύ περισσότερο, δεν θα μπει στην τάξη. Και εμείς τώρα ξεκινάμε την εφαρμογή, θα δούμε πώς ακριβώς πρέπει να λειτουργήσει συνολικά η διαδικασία. Και μεγάλα παιδιά είναι, παράδειγμα, το ξέρουν από μόνο λένε οι ειδικοί, ότι μια κοπέλα όταν είναι σε ευαίσθητες μέρες έχει μια αυξημένη θερμοκρασία. Όλα αυτά τα λαμβάνουμε υπόψη, ειδικά σήμερα και γιατροί από την πόλη μας θα παρακολουθούμε όλη τη διαδικασία, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Νομίζουμε όμως ότι όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, εγώ προτείνω πριν βγούμε λίγο στο προάβλιο με τον Δήμαρχο μετά από αρκετά χρόνια να καθίσω λίγο σε αυτό το στρανείο. Ήρθε και αυτή η στιγμή να θυμηθούμε. Δεν καθόμουν βέβαια στα πρώτα, να σου πω την αλήθεια, ποτέ, Δημήτρη. Όπως καταλαβαίνεις. Ούτε γαλαρία. Καθόμουν λίγο προς τα πίσω. Εντάξει, ναι. Εν πάση περιπτώσει, ορίστε, θα κάτσει και ο Δήμαρχος τώρα. Ωραία, και ωραία, για να ωραία δούμε. Και ο Ηλίας Μπασίσογλου έχει καθίσει. Έχουμε πιάσει τα θρανία. Κύριε Δημαρχέ, σε ό,τι αφορά τα προάβλια, τι γίνεται με το διάλειμμα? Γιατί και εκεί αλλάζουν τα πάντα. Και εκεί πρέπει να έχουμε αποστάσεις και εκεί θέλει μεγάλη προσοχή.
Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι και πρώτα απ' όλα τα παιδιά μας πλέον και οι μαθητές του Λυκείου είναι η έννοια της ατομικής ευθύνης. Όλοι πρέπει να προσέχουμε όσο γίνεται να αποφεύγουμε το συνωστισμό, αυτό που λέμε μεγάλος αριθμός παιδιών να μην μαζεύονται μαζί. Και η Λυκείο το ξεχνάμε. Δεν υπάρχει, δεν λειτουργεί. Προς το παρόν όχι. Λοιπόν, σπίτι. Για να βγούμε λίγο και στο προάβλιο, να σας δείξουμε τώρα. Να δούμε πώς θα βγαίνουν στα διαλύματα τα παιδιά, πώς θα κάθονται. Εν τω μεταξύ, θέλω να σας πω. Να το δούμε με τους κληκιάρχες. Ναι, υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα για την. Σου λένε οι άνθρωποι τι θα κάνουν. Επαγγελματική τους αποκατάσταση όλων αυτών. Έτσι. Για πάμε αυλή, παιδιά. Για πάμε να δούμε. Εν τω μεταξύ. Λοιπόν, θα βγούμε τώρα στο προάβλιο. Αυτό που θυμόμασταν, λοιπόν, κύριε Παπανικολάου, με παιδιά. Α, και ο διευθυντής του σχολείου. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Καλή αρχή. Ευχαριστούμε. Διαφορετική αρχή. Έχει αγωνία, έχει άγχος, τι λέει. Τα πράγματα είναι πρωτόγνωρα για όλους μας. Κάνω μια αρχή, είμαστε έτοιμοι. Για να περπατήσουμε λίγο, κύριε Διευθυντά, εδώ και στο προάβλιο. Για έλατε κοντά μας και μαζί με τον Δήμαρχο. Άγχος έχετε? Καθόλου. Καθόλου. Είναι όλα οργανωμένα, είναι έτοιμα. Όλα οργανωμένα. Έχουμε δουλέψει όλοι μαζί, καθηγητές. Τα παιδιά θα έρθουν σχολείο σήμερα. Τι λέει, ή θα κάτσουν σπίτι για διάβασμα? Όπως θα δείτε εδώ, έχουμε βάλει διάφορα κυκλάκια σαν δείγματα να κάθονται μαθητές. Θα μας τα δείξετε αυτά τα κυκλάκια τώρα. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή μιλάμε για μαθητές της τρίτης τάξης του Λυκείου, πιστεύετε ότι θα υπάρχει συμμετοχή σήμερα? Πιστεύω περίπου η μισή θα έρθουν. Πιστεύω. Το 50% λέτε. Mm-hmm. Δείτε αυτά τα κυκλάκια που έχουν. Αυτά τι κάνουν τώρα εκεί, για να δούμε. Ειδικές σημάνσεις. Εδώ τώρα, κύριε Διευθυντά, τι είναι? Εδώ μπορεί να κάθεται το κάθε παιδί, δηλαδή στο σημείο αυτό μπορεί να κάτσει από ό,τι καταλαβαίνω ένας μαθητής. Η επόμενη θέση ποια είναι? Θέλετε να καθίσετε λίγο να το δούμε? Ναι. Στον κύκλο, ε. Έχει 1,5 μέτρο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΔΗ. Αν είναι δυνατόν. Έχει 1,5 μέτρο από τον, από το διπλανό του. Δηλαδή οι φίλοι θα κάθονται έτσι. Μυστικά δεν λες πάντως αυτή την απόσταση. Στο κυκλάκι σας. Αυτά προβλέπουν. Ναι, είναι πρωτόγνωρα αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Για την υγεία όλων είναι. Και επειδή μιλάμε για παιδιά, αυτό γίνεται ακόμη πιο δύσκολο, όπως καταλαβαίνουμε. Πόσο μάλλον αντιλαμβανόμαστε αν μιλάμε για παιδιά γυμνασίου και στη συνέχεια θα δούμε αν θα ανοίξουν βεβαίως και δημοτικού, κύριε Δημαρχή. Έτσι ακριβώς είναι και γι' αυτό τοποθετούμε και αυτά τα κυκλάκια και ό,τι άλλο μπορούμε. Κυρίως για να μαθαίνουν τα παιδιά περίπου πώς πρέπει να λειτουργούμε. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι τόσο εύκολο. Θερμομετρηθήκατε, κύριε Διευθυντά? Εντάξει, 36 και 6. όλα είναι και γυμνάσιο εκεί, λοιπόν, Μαρία. Είναι έτοιμα. Εκεί είναι και γυμνάσιο μαζί. Βεβαίως, είναι και γυμνάσιο και λύκειο. Άρα ακριβώς, την άλλη εβδομάδα είναι τα δύσκολα. Την άλλη εβδομάδα είναι τα δύσκολα, αυτό λένε και οι ίδιοι, γιατί τα παιδιά της τρίτης τάξης του Λυκείου μπορούν να προσαρμοστούν πιο εύκολα, όπως καταλαβαίνουμε. Μιλάμε για 17 χρονών παιδιά, μπορούν να προσαρμοστούν εκεί, πιο εύκολα. Άλλες σημάνσεις υπάρχουν. Είναι και ένα πολύ ωραίο σχολείο, μεγάλο, με πολύ μεγάλη αυλή, με ειδικές συνθήκες κλπ. Δεν είναι όλα τα σχολεία της Αθήνας έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια και κοιτάξτε τώρα τι μας δείχνει ο διευθυντής. Ναι. Ή εκ περιτροπής. Λοιπόν. Τι είναι αυτά τα κυκλάκια, αλλά τι είναι αυτό. Ή εδώ που θέλετε, σε όλες. Αυτά τα παπουτσάκια εδώ, οι πατούσες, τι είναι? Είναι εκεί που πρέπει να στέκει το κάθε μαθητής, δηλαδή έρχεται ο μαθητής, ο πρώτος, μπαίνει μέσα. Ωραία, στις αίθουσες μέσα έχουμε αριστερά αντισηπτικό και μαντιλάκια. Μπαίνει ο πρώτος μαθητής. Δηλαδή, ελάτε τώρα, κύριε Διευθυντή, συγγνώμη, πριν μπούμε στην τάξη, σε μία ώρα δηλαδή που θα έρθουν τα παιδιά λιγότερο πια, θα πρέπει να καθίσουμε. Εκεί, σε εγώ θα προσοχής. Κάτσω εδώ, ορίστε, βέβαια. Στα παπουτσάκια. Έτσι. Και ο επόμενος πρέπει να είναι εκεί μπροστά. Και υπάρχει και ένα σίδι μέσα. Α, μάλιστα, σε αυτή είναι ένα. Μπορούμε να μην είναι ένα πάνω στον άλλον, αυτό λέει ο κύριε Διευθυντή. Μάσκες και λοιπά πρέπει να φοράνε ή όχι? Μάσκες και λοιπά θα πρέπει να φοράνε οι μαθητές? Είναι προαιρετικό. Υπάρχουν μάσκες εδώ, έχετε? Έχουμε μάσκες, μας έχει φέρει ο Δήμος. Ναι. Όποιος μαθητής θέλει, μπορούμε να του δώσουμε να βάλει μάσκα. Απολυμάνησες όλα αυτά. Έχετε προμηθεύσει και όλα τα σχολεία. Ναι, έχουμε μεγάλο αριθμό και ό,τι χρειαστεί θα το κάνουμε. Πόσα τμήματα? Σε ό,τι αφορά τα τμήματα, επειδή με ρωτούσαν. Αυτό. Πόσοι θα είναι οι μαθητές συνολικά και πώς έχετε χωρίσει, έχετε σπάσει τα τμήματα? Κοιτάξτε, οι μαθητές που έχει στο σχολείο της ΓΑΜΑ τάξης σε εμάς είναι 123 μαθητές. Τους έχουμε χωρίσει στη μέση σε δύο γκρουπ, τους έχουμε ήδη ενημερώσει. Το πρώτο γκρουπ έρχεται Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Το άλλο έρχεται Τρίτη, Πέμπτη και την επόμενη εβδομάδα να αλλάξει. Τους έχουμε ενημερώσει. Σε κάθε τάξη μέσα, δηλαδή, εκεί που είχαμε 25 μαθητές, τώρα είναι 12 και 13. Μάλιστα. Άρα περιμένουμε 12 μαθητές. Μέσο όρο 11-12 σε κάθε αίθουσα. Θα δούμε σήμερα πόσοι θα έρθουν. Άρα είναι όλα έτοιμα, αυτό κρατάμε. Βλέπετε εδώ όλα τηρούνται. Και στον Δήμαρχο και στους διευθυντές των σχολείων και σε όλο το προσωπικό. Είναι εξαιρετική η οργάνωση που έχουν κάνει και εκεί. Και προνομιακό το κτίριο. Είπαμε βέβαια ότι εκεί είναι η περιοχή τέτοια και προνομιακό το κτίριο. Όντως δεν είναι όλα τα σχολεία της Ελλάδας έτσι ή της Αθήνας.
Επομένως, υπάρχει ένα μπόνους εκεί. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας. Υπάρχει ένα μπόνους, να δούμε πώς θα λειτουργήσει την πορεία. Καλημέρα, καλημέρα. Και δεν είναι θέμα περιοχής μόνο.